Εκπρόσωποι της Δημοτικής Επιχείρησης Σύνδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας και ο Δήμαρχος Λαρισαίων και Πρόεδρος της ΔΕΙΑΛ, κύριος Απόστολος Καλογιάννης, παρουσίασαν σήμερα σε εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης τις νέες ψηφιακές λύσεις και τα προϊόντα που εξασφαλίζουν τη βιώσιμη διαχείριση υδάτων. Γιατί η ΔΕΙΑΛ και σήμερα ακόμη με τα προβλήματα τα ενεργειακά και τα τεράστια κόστη που επομίζεται, έχει τη δυνατότητα να δηλώνει ότι θα απορροφήσει όλους αυτούς τους οικονομικούς κραδασμούς και δεν θα επιβαρύνει τους συμπολίτες μας. Είναι γιατί προνόησε, γιατί από κάποια χρόνια πριν, και κορυφώνεται σήμερα η δραστηριότητά της, έχει ξεκινήσει αυτό που άλλοι ξεκινούν τώρα, την ψηφιακή της μετάβαση. Μια ψηφιακή μετάβαση η οποία έχει στον πυρήνα της συνδυασμένες πολιτικές εξοικονόμησης ενέργειας και έξυπνων λύσεων. Δεν είναι μόνο τα φωτοβολταϊκά, δεν είναι μόνο οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είναι και όλος ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και οι έξυπνες λύσεις που δίνουν τη δυνατότητα να εξοικονομούνται πόροι και με αυτόν τον τρόπο η βιωσιμότητα της επιχείρησής μας, θα έλεγα η ζωντάνια της και η δυναμικότητά της, να συνεχίσουν να παραμένουν σε υψηλό επίπεδο. Η τεχνολογική αναβάθμιση του δικτύου διαχείρισης υδάτων της Λάρισας γίνεται μέσα από την εφαρμογή των πλέον προηγμένων ψηφιακών λύσεων. Η πρώτη λοιπόν σημαντική δράση αφορά στην απομακρυσμένη εποπτεία και λειτουργία των εγκαταστάσεων της ΔΕΙΑΛ. Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα της χρήσης και τα ωφέλη από τη λειτουργία των τηλεμετρικών συστημάτων, ολοκληρώσαμε πρόσφατα την αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος SCADA, ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις διαφοροποιήσεις των δικτύων και τις απαιτήσεις των συστημάτων ίδρυψης και αποχέτευσης. Τα νέα ψηφιακά συστήματα όμως της ΔΕΙΑΛ και οι έξυπνες λύσεις έχουν χρησιμοποιηθεί και στην άρδευση 3.700 στρεμμάτων στην περιοχή της Λάρισας. Αποτέλεσμα αυτού είναι να μην γίνεται σπατάλη του νερού και να εξοικονομούνται σημαντικά ποσά ενέργειας λόγω της ορθολογικής χρήσης του νερού.